Το πρώτο μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα τη Τουρκία μπορεί να μην είναι τόσο υπερσύγχρονο όσο τα drones MQ9 Reaper ή Sky Guardian τη General Atomics, ωστόσο η ελκυστικότητά του έγκυται σε μια βάναυσα αποτελεσματική σχέση κόστους-οφέλους στο πεδίο τη μάχη. Ενώ τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη ενδέχεται τελικά να μην αποκρούσουν μια παρατεταμένη ρωσική επίθεση, το γεγονό ότι προκάλεσαν πόνο στι εισβάλλουσε συνοδίε έχει εκπλήξει του στρατιωτικού αναλυτέ. Αν και το ΤΑΦ 2 εξαφάνισε τα αρμενικά άρματα μάχη στο Αζερβαϊτζάν το 2020, οι ειδικοί είχαν αμφιβολίε εάν το ντρόουν θα μπορούσε επίση να πετύχει έναν σύγχρονο στρατό όπω ο Ρωσικός. Από τότε που το ντρόουν εξήχθη για πρώτη φορά στο Κατάρ το 2018, το ΤΑΦ 2 έχει εξασφαλίσει 19 εξαγωγικέ συμφωνίε συμπεριλαμβανομένων του Τουρκμενιστάν και τη Κυργυζία. Έξι νέε προσφορέ προσθέθηκαν μόνο τους τελευταίους τρει μήνες. Η Μπάικαρ εργάζεται επί του παρόντος σε ένα μη επαντρωμενο αεροσκάφος v 3 επόμενη γενιάς, που μπορεί να απογειώνεται και να προσγειώνεται από αεροπλανοφόρα. Σχεδιάζει να αποκαλύψει το πρώτο v 3 εντός του τρέχοντο έτου, προτού τεθεί σε λειτουργία το TAV-CG Ανατολού, το πρώτο σκάφος κλάσης LAG τη Τουρκία μέχρι το τέλος του έτους. Η Bayraktar βλέπει επίση ένα πιθανό πελάτη drone στην Ασία. Το επερχόμενο TAF V3 θα ταιριάζει πολύ στι πλατφόρμε κλάση Izumo τη Ιαπωνία, είπε ο διευθύνων σύμβουλο Ισμαήλ Ντεμίρ, αναφερόμενο στο Ιαπωνικό Αντιτορπιλικό Πολλαπλών Χρήσεων, το οποίο οι αναλυτέ αποκαλούν de facto αεροπλανοφόρο. Στα τέλη του Μαρτίου, η TAI θα παραστεί στη 17η έκθεση και συνέδριο Defense Services Asia στην Κουάλα Λαμπούρ τη Μαλαισίας, όπου θα ανταγωνιστεί χώρε όπω η Κίνα και οι ΗΠΑ για να κερδίσουν διαγωνισμού για drones. Εν τω μεταξύ, το Oryx, ένα μπλοκ που καλύπτει τον διεθνή αμυντικό τομέα, ανέφερε ότι τόσο η Μαλαισία όσο και η Ινδονησία ενδιαφέρονται για τουρκικά μη επαντρωμένα αεροσκάφη. Ο Καν Κασάπογλου, διευθυντή του Προγράμματο Σπουδών Ασφαλείας και Άμυνας στο κορυφαίο τουρκικό Think Tank Center for Economics and Foreign Policy Studies, είπε ότι σε βίντεο Φαίνεται ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα ντρόνς κυρίω για να χτυπήσει ρωσικέ γραμμέ ανεφοδιασμού για να διαταράξει τη λειτουργία του. Η 128η ξεχωριστή ορεινή ταξιαρχία εφόδου του Ουκρανικού στρατού ισχυρίστηκε ότι συντονίστηκε με μία επανδρομένα αεροσκάφη ΤΑΦ Β2 για να χτυπήσει τρία άρματα μάχη ΤΑΦ 80U που πυροβολούσαν τι θέσει του, με το ένα να φαίνεται να έχει καταστραφεί. Ισχυρίζονται δε ότι χρησιμοποιούν πυρομαχικά που εκτοξεύτηκαν από ντρόουν από απόσταση 2 χιλιόμετρων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.